Για τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Αναλήψεως θα ακούσουμε στη συνέχεια κάποιες σκέψεις από τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα, ομότιμο καθηγητή χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγο και ιεροκήρυκα. Κύριε καθηγητά, την Πέμπτη μετά την απόδοση της εορτής του Πάσχα, η Εκκλησία μας εορτάζει την Ανάληψη στους ουρανούς του Κυρίου μας. Ποια είναι η σημασία της εορτής αυτής για μας τους ανθρώπους? Η εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αδελφή Μάρθα, είναι η τελευταία δεσποτική εορτή. Ο Χριστός, αφού με τη γέννησή του από την Παρθένο Μαρία, ήλθε από τα ουράνια εδώ στη γη και έγινε άνθρωπος, τώρα επιστρέφει πάλι εκεί όπου ήταν προτού να έλθει. Η Ανάληψη κλείνει ένα κύκλο. Είναι το επισφράγισμα της Θείας Οικονομίας, η ολοκλήρωση του έργου της σωτηρίας μας. Με την Ανάληψή του ο Κύριος μας, αφού νίκησε κάτω στον Άδη το θάνατο και αφού προσκυνήθηκε πάνω στη γη από τους Αποστόλους, τώρα δοξάζεται και ψηλά στους ουρανούς από τους Αγίους Αγγέλους του. Συνεπώς, αυτός δεσπόζει των όλων, είναι ο Κύριος των πάντων. Η Ανάληψη είναι το πλήρωμα της Θείας Αγάπης, της Θείας Οικονομίας. Με την Ανάληψή του ο Κύριος δεν αναβιβάζει την θεότητα, αλλά ενθρονίζει την ειδική μας φύση που προσέλαβε εις τα δεξιά του Θεού Πατρός. Όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν, αλλά μόνον οι πιστοί και οι ενάρετοι θα αναλυφθούν. Μόνο η Σταύρωση και η Ανάσταση, χωρίς την Ανάληψη του Κυρίου, δεν θα υπήρχε σωτηρία. Ο Χριστός ξαναβάζει τον άνθρωπο στον Παράδεισο και μάλιστα σε θρόνο. Στην Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, οι δίκαιοι θα αναλυφθούν εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα και θα είναι μαζί του στον Παράδεισο. Ποιο είναι το ιστορικό της Αναλήψεως, γιατί έγινε μετά 40 μέρες και στο όρος των ελαιών, ποιοι παρευρίσκονταν και τι είπε στους μαθητές του ο Κύριος? Αδελφή Μάρθα, όταν ο Ιησούς ήταν μαζί με τους μαθητές του πριν από το εκούσιο πάθος του, τους υποσχέθηκε τον ερχομό του Παναγίου Πνεύματος με τα εξής λόγια: «Είναι συμφέρον σας να φύγω εγώ, γιατί αν δεν φύγω δεν πρόκειται να έρθει ο Παράκλητος», δηλαδή ο Παρηγορητής, το Άγιο Πνεύμα. Και άλλη φορά τους είπε κάτι σχετικό: «Όταν έρθει εκείνος, ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, θα σας διδάξει όλη την αλήθεια». Μετά την Αναστασή του λοιπόν, για 40 μέρες φανερωνόταν στους μαθητές του, όχι πάντοτε, αλλά περιστασιακά. Έτρωγε και έπινε μαζί τους και έτσι τους βεβαίωνε καλύτερα για την Ανάστασή του. Τις τελευταίες μέρες μάλιστα τους μίλησε και τους υποσχέθηκε πολλά για την Βασιλεία των Ουρανών. Στην προτελευταία από τις εμφανίσεις του ο Χριστός είπε στους μαθητάς: «Να πάτε στη Βιθανία, στο όρος των ελαιών, εκεί θα ανταμώσουμε». Το όρος των ελαιών είναι μια κορυφή με ελαιόδεντρα κοντά στα Ιεροσόλυμα. Όποιος πήγε στους Αγίους Τόπους θα είδε και το όρος του καλωμένου ελαιώνας. Εκεί τους λέει θα συναντηθούμε. Και συγκεντρώθηκαν. Πόσοι ήταν? Ήταν οι 11 και οι 70 Απόστολοι, οι μυροφόρες, μερικοί ακόμη και μαζί τους η Παναγία Θεοτόκος. Συνολικά περίπου 120 ψυχές. Εκεί εμφανίστηκε ο Χριστός για τελευταία φορά. Τι τους είπε? Να μείνουν στα Ιεροσόλυμα όλοι μαζί, να μην απομακρυνθούν, να περιμένουν, γιατί σε λίγες μέρες θα στείλει το Πνεύμα το Άγιο και αυτό θα τους δώσει την δύναμη να κηρύξουν στον κόσμο το Ευαγγέλιο. Μετά ο Κύριος την Άγια αυτή ημέρα απήντησε και σε μια απορία.
Οι μαθητές τον ρώτησαν: «Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνεις την βασιλεία το Ισραήλ?» Δηλαδή, μήπως ήρθε, Κύριε, η ώρα της λευτεριάς μας από τους Ρωμαίους κατακτάς? Μήπως τώρα θα εγκαθιδρύσεις τη βασιλεία στο Ισραήλ? Ζωηρό το ενδιαφέρον τους. Και ο Χριστός τι απήντησε? Είπε λόγια βαρισίμαντα που οφείλουμε να τα προσέξουμε όλοι. «Ούχ ημών εστιγνώνε χρόνος ή καιρούς, ους ο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία». Δεν είναι δικό σας ζήτημα να μάθετε το πότε θα γίνουν πράγματα που γνωρίζει και εξουσιάζει μόνο ο πατήρ. Με άλλα λόγια, εσείς να είστε πάντοτε έτοιμοι. Ας τα ακούσουν όμως αυτά και οι μάρτυρες του Ιακουβά, οι χιλιαστέ, που μιλούν για μια χιλιετή βασιλεία και κατ' επανάληψη όρισαν χρονολογίες της δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Διαψεύστηκαν πάντα και έτσι οι μάρτυρες του Ιακουβά αποδείχθηκαν ψευδομάρτυρες. Ότι θα γίνει η δευτέρα παρουσία είναι αναμφισβήτητο, αλλά ποια μέρα θα γίνει είναι άγνωστο. Αυτό δεν το γνωρίζουν ούτε άγγελοι, ούτε άνθρωποι, παρά μόνο ο Θεός, ο Πατήρ ο Ουράνιος. Αυτά είπε ο Χριστός, αλλά οι χιλιαστέ δεν έχουν αυτιά να τα ακούσουν. Στο όρος των ελαιών, ο Κύριος συζήτησε πολλά μαζί τους για τη διάδοση του κηρύγματός του στα πέρατα της γης και για τη μέλουσα βασιλεία του, που θα είναι ακατάλητη και δεν θα έχει τέλος. Συζήτησε μαζί τους γιατί ήξερε ότι ήθελαν να τον ρωτήσουν για όλα αυτά. Μαζί τους ήταν και η Πανάωμος Αγία Μητέρα του. Τότε παρουσιάστηκαν οι άγγελοι που επρόκειτο να συνοδεύσουν την άνοδο του στους ουρανούς. Και πραγματικά, ενώ τον έβλεπαν ανάμεσά τους, σηκώθηκε από τη γη. Μία νεφέλη τον σήκωσε μπροστά στα έκπληκτα βλέμματά τους. Έτσι έφυγε από ανάμεσά τους. Τώρα, το όρος των ελαιών, αδελφή Μάρθα, βρίσκεται κοντά στην Ιερουσαλήμ σε απόσταση 2.040 βημάτων. Γιατί τόση είναι η απόσταση που λέγεται από τους Ιουδαίους Σαββάτου Οδός. Δηλαδή η απόσταση που μπορεί να βαδίζει κανείς το Σάββατο. Τέτοιο νόμο έλαβε ο Μωυσής, δηλαδή τόσα βήματα να βαδίζουν οι Ιουδαίοι το Σάββατο. Γιατί τόσα βήματα? Απήχε η σκηνή του μαρτυρίου από το στρατόπεδο των Εβραίων. Τους επιτρεπόταν να πάνε να προσκυνήσουν ακόμα και την ημέρα του Σαββάτου, όχι όμως πιο μακριά από εκεί. Γι' αυτό ονομάστηκε Σαββάτου Οδός. Εξαιτίας αυτού μερικοί υπέθεσαν ότι η ανάληψη του Κυρίου μας έγινε ημέρα Σάββατο, όμως αυτό είναι τελείως απίθανο. Όταν επέστρεψαν οι Απόστολοι, κλείστηκαν στο Ιππερό, όπου έμεναν και προηγουμένως. Ήταν μαζί τους οι μυροφόρες γυναίκες και η μητέρα του Κυρίου. Εκεί αφιερώθηκαν στην προσευχή και στην νηστεία και περίμεναν τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος, όπως τους υποσχέθηκε ο Κύριος. Τώρα, ως προς το τελευταίο υποερώτημά σας, αδελφή Μάρθα, για την ανάληψη του Κυρίου, γιατί έγινε μετά από 40 μέρες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται πολλές φορές οι 40 μέρες, γιατί τόσες χρειάζονταν για να συναντήσει κανείς τον Θεό. Έτσι, στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δευτερονόμιο, βλέπουμε ότι ο Μωυσής ανέβηκε στο βουνό για να πάρει τις 10 εντολές και 40 μερόνυχτα έμενε νηστικός και χωρίς νερό και έτσι πήρε τις 2 πέτρινες πλάκες με τις 10 εντολές. Μετά, κατεβαίνοντας, βλέπει τους Ισραηλίτες να θυσιάζουν σε είδωλα. Οργίστηκε, σπάζει τις πλάκες και ξαναμένει 40 μερόνυχτα πάλι νηστικός για να μην καταστρέψει ο Κύριος τους Ισραηλίτες. Μετά ο Κύριος του είπε να
κάνει δεύτερες λίθινες πλάκες να ανεβεί στο βουνό και εκεί θα ξαναέγραφε ο Κύριος στις πλάκες τις 10 εντολές του. Έπειτα επίσης πάλι βλέπουμε στο Δευτερονόμιο ότι λέει ότι επάνω στο βουνό ξαναμένει ο Μωυσής 40 μέρες και μετά παίρνει τις ξανά γράφονται οι 10 εντολές. Επίσης βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη ότι όταν έγινε η υπαπαντή του Κυρίου, δηλαδή η προσαγωγή του, η αφιέρωσή του στο ναό, έγινε μετά από 40 μέρες. Επίσης βλέπουμε πάλι στην Καινή Διαθήκη ότι ο Κύριος μας μετά τη βάπτισή του επί 40 ημέρες πήγε στην έρημο και εκεί με νηστεία, αγρυπνία και προσευχή ετοιμάστηκε για να έρθει, για να αρχίσει το δημόσιο έργο του. Το αναστημένο σώμα του Κυρίου μας έφερε επάνω του τις οπές, δηλαδή τις σουλές των ύλων και της λόγχης. Τα δικά μας σώματα στη Δευτέρα Παρουσία θα φέρουν τέτοιες σουλές? Γιατί οι ουλές έμειναν στον Κύριο? Αδελφή Μάρθα, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αναφέρει 5 λόγους για τους οποίους οι ουλές παρέμειναν στο σώμα, στο αναστημένο σώμα του Κυρίου μας. Ο πρώτος λόγος είναι, λέει, δια των καλοπισμών την δόξαν και την ωραιότητα του σώματός του. Ο δε Άγιος Γρηγόριος ο Θεσσαλονίκης λέει ότι αυτές οι ουλές είναι η φωταγωγή, είναι δηλαδή τα παράθυρα μέσα από τα οποία φαίνεται η θεότητα του Κυρίου μας. Ένας δεύτερος λόγος που παρέμειναν οι ουρές είναι, λέει, δεν να ψηλαφίσει και ο Θωμάς. Αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι και την πρώτη ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου μας, που εμφανίστηκε ο Κύριος στους μαθητάς στο υπερόο και κλεισμένο των θυρών, μετά τον χαιρετισμό το ειρήνη ημίν, λέει, αυτός υπέδειξε στους 10 μαθητάς τις σουλές από τους ύλους και από τη λόγχη. Ένας τρίτος λόγος είναι, λέει, παρέμειναν οι ουλές για να παραστήσει την υπερβάλλουσα και άρρητο αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Τέταρτος λόγος είναι για να καταφεύγουμε σε αυτές τις σουλές εμείς εν καιρό πειρασμού. Και πέμπτος λόγος είναι για να δουν αυτές τις σουλές οι Ιουδαίοι κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, να δουν ότι αυτόν τον οποίον εσταύρωσαν, σε αυτόν τον οποίον έβαλαν τους ύλους στα χέρια και στα πόδια και τον λόχευσαν με την πλευρά, με τη λόχη, είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος, ο Χριστός, ο οποίος τώρα τους καταδικάζει. Τι συζητούσαν οι άγγελοι που συνόδευσαν τον Κύριο στους ουρανούς και τι είπαν στους Αποστόλους? Αδελφή Μάρθα, οι άγγελοι που συνόδευαν τον Κύριο μιλούσαν μεταξύ τους και έλεγαν για το άνοιγμα των ουρανίων θυρών και για το ότι το σώμα του είχε βαφεί κόκκινο από το αίμα του. Αυτό ακριβώς το σημείο, αδελφή Μάρθα, φαίνεται που το αναφέρει ο Ισαΐας. Ρωτάει ο Ισαΐας, «Δια τι σου ερυθρά τα αιμάτια» στο κεφάλαιο 63, στίχος 2. «Γιατί είναι ερυθρά τα αιμάτια σου και έχουν βαφεί τα ενδύματά σου όπως όταν πατεί κάποιος στα θύλια?» Η παρομοίωση της νίκης του Κυρίου επί των εχθρών του με την καταπάτηση των σταφυλών φανερώνει πόσο ασταθής επιπολέα και ανίσχυρος ήτο η λάμψης και δύναμης όλων εκείνων οι οποίοι ύψωσαν την κεφαλή των εναντίον του. Οι λόγοι αυτοί, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, σχετίζονται εμέσως και με την ανάληψη του Κυρίου. Χρησιμοποιεί μάλιστα 3 σύνθετα ρήματα. Κατεπάτησα, κατέθλασα, κατήγαγον, δια να τονίσει περισσότερο την δύναμη και νίκη του Μεσσίου και ότι ουκ ανθρωπίνη ισχύει ταύτα εγένετο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν ήσαν δηλαδή ανθρώπινα κατορθώματα, αλλά ήταν έργο της ακατανίκητης δυνάμεως του Κυρίου μας. Έτσι, αδελφοί,
Μάρθα, ο Κύριος ανέβηνε προς τον ουρανό μέχρι που τον έχασαν από τα μάτια τους, και σαν Θεός και Υιός Θεού που ήταν, κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατρός. Έτσι όμως θέωσε και τη δική μας σάρκα, την οποία φορούσε, γιατί κάθισε στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης του Θεού και με την ανθρώπινη φύση μας. Και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι έτσι έκανε την φύση μας ομόθεη, γιατί την έβαλε δίπλα στον θρόνο του Θεού. Εξάλλου, με αυτόν τον τρόπο συμφιλειωθήκαμε και πάλι με τον Θεό, γιατί διαλύθηκε η παλιά έχθρα που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα σε αυτόν και στους πρωτοπλάστους. Τότε άγγελοι παρουσιάστηκαν στους Αποστόλους με μορφή ανδρών και τους είπαν: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε κατάπληκτοι με το βλέμμα προσιλωμένο στον ουρανό? Αυτός που βλέπετε ως Θεό με σάρκα, ο Ιησούς, θα ξανάρθει κάποτε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με τη σάρκα του, μόνο που τότε δεν θα έρθει φτωχός και ταπεινός. Θα έρθει με δόξα μεγάλη, όπως τώρα βλέπετε να του συνοδεύει πλήθος αγγέλων». Κύριε καθηγητά, είχε προφητευθεί η ανάληψη του Κυρίου μας? Στον 23ο ψαλμό, 1000 χρόνια π.Χ., αδελφή Μάρθα, ο Δαβίδ προφητεύει αυτήν την θριαμβευτική επιστροφή του Παμβασιλέως Χριστού. Οι άγγελοι δεν ήταν γνώστες μέχρι λεπτομεριών του όλου μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. Όταν δέχτηκαν την προσταγή «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητη πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξας», δεν γνώρισαν τίποτε οι άγγελοι. Η ανθρωπίνη φύση υψώνεται και κάθεται στα δεξιά του Πατρός. Γίνεται συγκάθεδρος της θεότητας. Άνοιξε η οδός της θεώσεως για τους θνητούς ανθρώπους. Ένα δεύτερο, η φωνή «Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης» ακούστηκε και στα καταχθόνια την ημέρα της καθόδου του Χριστού στον Άδη. Η Ενάδη, βλέποντας τον Χριστό να συντρίβει τις αλυσίδες των δεσμίων, απορούσαν και έλεγαν «Τις εστίν ούτως». Γι' αυτό σε πολλές ενορίες μετά την περιφορά του επιταφείου το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής ακούγεται στην πόρτα του ναού να λέει ο ιερεύς και να προστάζει «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών» κτλ. Ένα τρίτο, αυτή η φωνή ακούγεται ξανά στα εγγένεια κάθε ναού, εκεί που είναι ο αρχιερεύς, ο οποίος στέκεται να μπει μέσα στο ναό και γίνεται η είσοδος του βασιλέως Χριστού, και εκεί ακούγεται το «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών». Επίσης, οι στίχοι του 23ου ψαλμού απαγγέλλονται από τον κάθε πιστό όταν πρόκειται να κοινωνήσει, γιατί γίνεται είσοδος του βασιλέως Χριστού στο ναό του σώματος και της ψυχής μας με τη Θεία Κοινωνία. Όταν λέμε «Ουκ ημί ικανός δέσποτα Κύριε» ή «να εισέλθεις στην στέγη της ψυχής μου». Επίσης, αδελφοί Μάρθα, ένας νεότερος ερμηνευτής της Αγίας Γραφής, δίνοντας μεταφορική και πνευματική ερμηνεία στον 23ο ψαλμό και συσχετίζοντάς τον με τον λόγο της Αποκαλύψεως «Ιδού έστικα επί την θύραν και κρού», παρατηρεί ότι ο Κύριος στέκεται και μυστικά έξω, όχι πλέον από το ναό, αλλά από την καρδιά κάθε ανθρώπου, και χτυπάει την πόρτα της ψυχής του. Όσο διαρκεί η παρούσα ζωή, ο Χριστός είναι βασιλεύς εκείνων μόνον που ελεύθερα τον πιστεύουν. Την ημέρα της Δευτέρας παρουσίας του και ακολούθως στην αιωνιότητα, ο Χριστός θα αναγνωριστεί από όλους. Θα είναι παγκόσμιος βασιλεύς. Τότε πανγόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και κατακτονίων και πάσα γλώσσα εξομολογήσεται
ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Τότε όλοι οι διώκτες, Ηρώδες, Καϊάφες, Άνες θα τρέμουν. Οι φωνές όμως των μιλιάδων αγγέλων και αρχαγγέλων ενωμένων με τις φωνές των σεσωσμένων απαντώντας στο ερώτημα «Τι σε στην ούτως» ο βασιλεύς της δόξης θα λένε «Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στην ο βασιλεύς της δόξης». Και τέλος, κύριε Τσαντήλα, ποια μηνύματα μας δίνει η ανάληψη του Κυρίου μας? Το πρώτο μήνυμα είναι το εξής. Η ένδοξος ανάληψη του Κυρίου διδάσκει ότι ο Θεός πήρε τον άνθρωπο που είχε πέσει χαμηλά και τον ύψωσε μέχρι τα ουράνια. Τον κάθισε στα δεξιά της θεότητος εν το προσώπο του Ιησού Χριστού, του ενός από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Λέει ακόμα το Ευαγγέλιο ότι οι μαθητές είχαν τα μάτια τους καρφωμένα στο Χριστό που ανυψώνεται. Κοίταζαν ψηλά στον ουρανό και εμείς ψηλά να κοιτάζουμε, όχι σαν τα τετράποδα να κοιτάζουμε κάτω. Άνω σώματας καρδίας, εκεί που είναι η πατρίδα μας. Γι' αυτό ας ετοιμαστούμε. Πρέπει όλα μας να είναι καθαρά, ψυχή και σώμα. Καθαρά τα χέρια, τα πόδια, τα αυτιά, τα μάτια, η γλώσσα. Να μείνουμε πιστοί και αφοσιωμένοι στο Θεό. Να συναισθανθούμε τα αμαρτήματά μας και να καθαριστούμε από αυτά για τις μετανοίες και εξομολογήσεως. Δεν θα μας δικάσει ο Θεός γιατί αμαρτάνουμε. Θα μας δικάσει γιατί δεν μετανοούμε. Χίλιες φορές να αμαρτήσεις, χίλιες φορές να πεις μετανοώ. Και ο Χριστός που δέχτηκε άλλους αμαρτωλούς θα δεχθεί και σένα και θα σε υψώσει κοντά του. Ένα δεύτερο μήνυμα, αδελφή Μάρθα, είναι το εξής. Ότι ενώ η ανθρωπότητα βρίσκεται σε τέτοια κατάπτωση, έρχεται η ανάληψη του Χριστού και λέει «Άνθρωποι, κοιτάξτε ψηλά, στα άστρα, υψώστε το νου στα ουράνια, ανοσχόμενες καρδίες, απογειωθείτε, ξεκολλήστε από τη λάσπη και τα πάθη, ελευθερωθείτε από το μίσος και την έχθρα, απαλλαγείτε από την ιδιοτέλεια και την πλεονεξία, αποδεσμευθείτε από τον θυμό και την οργή, τον φανατισμό και την προσωπολατρεία, τον κομματισμό και τη φατρία, τον εγωισμό και την υπερηφάνεια. Μη μοιράζεστε, ο Χριστός δεν διαιρεί, ο Χριστός ενώνει. Ενωμένοι όλοι, σαν παιδιά του Θεού, ως μέλη του ενός σώματος του Χριστού, της μιας Αγίας του Εκκλησίας. Πατρίδα μας δεν είναι η γη εδώ κάτω, τα οικόπεδα και τα κτήματα. Πατρίδα μας είναι ο ουρανός και αρχηγός μας είναι ο Χριστός μας. Επίσης, το τελευταίο μήνυμά μου, αδελφή Μάρθα, για να τελειώσω, είναι το εξής. Η ανάληψη του Χριστού μας φανερώνει τον δρόμο της Θείας Αναβάσεως στους ουρανούς. Ο τελικός σκοπός της Θείας Οικονομίας σου, Κύριε, ήταν να μην μας αφήσεις εδώ κάτω στην γη, αλλά να μας ανεβάσεις στον ουρανό. Διότι εκεί είναι η ουράνια κατοικία μας και η σωτηρία μας. Εύχομαι, αδελφή Μάρθα, πάντοτε με χαρά και αγαλίαση να εορτάζουμε την ένδοξο ανάληψη του Κυρίου μας και ο αναληφθής Κύριος που ενθρόνησε την ανθρώπινη φύση στον θρόνο του ουρανού να μας ενθρονίσει και εμάς στον παράδεισο την ημέρα εκείνη. Αμήν. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε από τον κύριο Δημήτριο Τσαντήλα, ομότιμο καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγο και ιεροκήρυκα, μια προσέγγιση στην ανάληψη του Κυρίου μας.